Κυρία Παβούλη, εγώ θα αρχίσω με τις θερμές ευχαριστίες προς εσάς και τους εκπαιδευτικούς για το έργο το συγκινητικό που επιτελείτε. Έχω επισκεφθεί αρκετά σχολεία και διαπολιτισμικά και σχολεία που υπάρχουν Ρωμά και εδώ και στη Βόρεια Ελλάδα. Και βλέπω πραγματικά τη δουλειά που γίνεται εκεί. Η ευαισθησία μας, όποια είναι αυτή, πηγάζει ακριβώς από τη δουλειά τη δική σας. Πρέπει να σας πω ότι πριν από περίπου 10 μέρες με επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Βασιλείου, μου έθεσε τα προβλήματα και ακριβώς η πρώτη ενέργεια που κάναμε ήταν μέσα στο πρόγραμμα το ΕΣΠΑ που είπατε να ενταχθούν σχολεία της περιοχής αυτής. Βεβαίως τα ΕΣΠΑ δεν φτάνουν. Και εκείνο που θα ήθελα, διότι δεν γνωριζόμαστε, αλλά είμαι ένας άνθρωπος της πράξης, θα ήθελα καταγραφή προβλημάτων που υπάρχουν και εγώ θα σας πω με κάθε ειλικρίνεια τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο. Γιατί ειλικρινά θέλουμε να βοηθήσουμε. Γιατί όσο κι αν εμψημιρούμε για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, για την εκπαίδευσή μας, γίνονται πράγματα στον τόπο μας. Και περισσότερο γίνονται σε αυτά τα σχολεία όπου υπάρχουν ειδικές ανάγκες, τεράστια προβλήματα. Να είστε βέβαιοι ότι εμείς, εγώ προσωπικά θα είμαι δίπλα σας και αυτά που θα σας πω, αυτά θα γίνουν. Και σε εσάς, αγαπητά παιδιά, εύχομαι η ζωή σας να είναι καλύτερη από αυτή που ήταν μέχρι σήμερα. Αυτή τη βελτίωση της ζωής σας, να ξέρετε, σας την προσφέρει η εκπαίδευση. Είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορεί να έχετε. Όλα τα άλλα φεύγουνε. Οι γνώσεις είναι αυτές που μένουνε και σας παρακαλώ σε συνεργασία με τους δασκάλους σας να συνεχίσετε την εκπαίδευση σας εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.